Η νέα επικαιροποιημένη έκθεση της αρμόδιας ερευνητικής ομάδας του Αμερικανικού Κογκρέσου για τις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου, μετά τον φωνικό σεισμό της 6 Φεβρουαρίου στην Τουρκία. Με διάχυτο το εθνικιστικό αίσθημα στον πληθυσμό και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα της χώρας, ένας άλλος πρόεδρος μπορεί να δυσκολευτεί να αλλάξει την τουρκική πολιτική, σε ορισμένα από τα ακόλουθα θέματα που αποτελούν βασική ανησυχία για την ασφάλεια. Συρία και Ιράκ, κουρδική μαχητικότητα, ζητήματα προσφύγων και επιρροή άλλων χωρών. Ελλάδα και Κύπρος, διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και Ρωσία και Ουκρανία, σύγκρουση και οι και παγκόσμιες συνέπειες. Εάν μια νέα μη δοκιμασμένη τουρκική κυβέρνηση αισθανθεί την πίεση να δείξει τη δύναμή τη σε διάφορου διεθνεί παράγοντε ή να κατευνάσει πολλαπλέ εσωτερικέ ομάδε εντό του συνασπισμού, αυτό ο πρόεδρο μπορεί να προσπαθήσει να φτάσει την φήμη του Ερντογάν στον αυταρχισμό. Η μελλοντική πορεία εξωτερική πολιτική τη Τουρκία θα μπορούσε να εξαρτηθεί εν μέρη από τον βαθμό στον οποίο οι Τούρκοι ηγέτε αισθάνονται περιορισμένοι από την παραδοσιακή ασφάλεια και τις οικονομικές σχέσεις τους με τις δυτικές δυνάμεις και πόσο πρόθυμοι είναι να ρισκάρουν εντάσεις ή ρήγματα στις σχέσεις αυτές ενώ χτίζουν άλλες παγκόσμιες σχέσεις. Στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Ένταση Τουρκίας Ελλάδα Κύπρου, ιστορικό και ορισμένα τρέχοντα ζητήματα» Αναφέρεται, το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως χρησιμοποιείται ως διαμετακομιστικός κόμβος για την αποστολή εξοπλισμού σε και εταίρους στην περιοχή. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι διαμαρτυρήθηκαν για σημαντική νέα στρατιωτική παρουσία των ΙΠΑ στο ελληνικό λιμάνι Αλεξανδρούπολη, που βρίσκεται περίπου 10 με 15 μίλια από τα τουρκικά σύνορα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εξηγήσει ότι χρησιμοποιούν το λιμάνι ως διαμετακομιστικό κόμβο για την αποστολή εξοπλισμού σε συμμάχους και εταίρους στην περιοχή, μέρος μιας ευρύτερης απάντησης του ΝΑΤΟ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην ακρόαση του Κογκρέσου του Μαρτίου του 2022, ο Άλαν Μακόφσκι είπε ότι η ύπαρξη εγκαταστάσεων στην Αλεξανδρούπολη επιτρέπει στον ΝΑΤΟ να παρακάμψει εμπόδια ή κλείσιμο των στενών για μεταφορά στρατευμάτων και υλικού από σε συμμάχους και εταίρους. Μετά τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου τον Οκτώβριο του 2022 ότι οι ΗΠΑ δεν διατηρούν πλέον μια ισορροπημένη προσέγγιση στο Αιγαίο, ο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τζεφ Φλέικ, εξέδωσε δήλωση λέγοντα ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ προ όφελο τη Τουρκία ή τη Ελλάδα και ότι οι συλλογικέ προσπάθειες των συμμάχων του ΝΑΤΟ επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου τη Ρωσία στην Ουκρανία. Το άρθρο 1245 του νόμου περί εξουσιοδότηση εθνική άμυνα απαγορεύει τη χρήση των κεφαλαίων των ΙΠΑ για την μεταφορά F-35 στην Τουρκία. Εκτός εάν οι Υπουργοί Άμυνα και Εξωτερικών πιστοποιήσουν ότι η Τουρκία δεν κατέχει πλέον τους S-400. Η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει κάποιες δοκιμές των S-400, αλλά δεν φαίνεται να έχει καταστήσει το σύστημα γενικά λειτουργικό. Η Τουρκία μπορεί να χρειαστεί να παρετηθεί από την κατοχή ή την χρήση των S-400 προκειμένου να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα. Το State Department ενημερώνει επίσημα την SFRC και την Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για πιθανή πώληση όπλων 20 έως 40 ημέρες μετά από μία άτυπη κοινοποίηση δίνοντας στις Επιτροπές την ευκαιρία να διατυπώσουν τις ανησυχίες τους με τη διοίκηση εμπιστευτικό. Ωστόσο, η επίσημη κοινοποίηση συνήθως δεν προχωράει εάν ο πρόεδρος Επιτροπής ή υψηλό βαθμό μέλος θέτει σε αναμονή Όπω αναφέρθηκε προηγουμένω, μη νομικά δεσμευτική την προτινόμενη συναλλαγή. Κάτω από διατάξει του νόμου περί ελέγχου εξαγωγών όπλων, η διοίκηση μπορεί να προχωρήσει σε πώληση, αν δεν έχει αποκλειστεί από την νομοθεσία, 15 ημέρε για του συμμάχους του ΝΑΤΟ όπω η Τουρκία και η Ελλάδα μετά την επίσημη κοινοποίηση. Ε, ο Μπομπ Μενέντε τώρα, ναι. Ε, λίγο μετά τις αναφερόμενες ανεπίσημες ειδοποιήσει, οι New York Times ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Μενέντες χαιρετίζει την πώληση F-35 προς την Ελλάδα, ενώ εναντιώθηκε στεναρά στην πώληση F-16 στην Τουρκία, λέγοντας «Ο πρόεδρος Εντογάν συνεχίζει να υπονομεύει το διεθνές δίκαιο, να περιφρονεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς κανόνες και να εμπλέκεται σε ανησυχητική και αποσταθεροποιητική συμπεριφορά στην Τουρκία. Και εναντίον κοινωνικών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Μέχρι ο Ερντογάν να σταματήσει τι απειλέ του, να βελτιώσει το επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένη τη απελευθέρωση δημοσιογράφων και πολιτικών τη αντιπολιτεύσεω και να αρχίσει να ενεργεί όπω θα έπρεπε ένα έμπιστο σύμμαχο, δεν θα εγκρίνω αυτή την πώληση. Congressional Research Service. Informing the legislative debate since 1914. Turkey, Turkey, background and US relations in brief. Updated February 15, 2023.